Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου. Μαζί θα δούμε αναλυτικά τα νέα της ημέρας από τη Δέλτα Τηλεόραση. Ένταση δημιουργήθηκε έξω από το χώρο συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου από αντιπροσωπείες εργαζομένων της Ενωμένης Κλωστοϊφαντουργίας από εργοστάσια όλης της χώρας. Τα πνεύματα οξύνθηκαν όταν στο σημείο έφτασαν δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες επιχείρησαν να αποκλείσουν το χώρο. Οι εργαζόμενοι αντέδρασαν πετώντας αυγά, μπουκάλια και πέτρες, σπάζοντας ακόμη και οχήματα των ΜΑΤ. Η απάντηση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν η ρήψη δακρυγόνων και όλα αυτά στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην περιοχή μας. Μερικά λεπτά μετά τις 4 και έχουν πέσει ήδη τα πρώτα δακρυγόνα, πρέπει να πούμε, εδώ στην περιοχή έξω από το ξενοδοχείο Αρκάντια, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις προσπαθούν να αποθήσουν τους εργαζόμενους ενωμένης κλωστοϊφαντουργίας, οι οποίοι και αντιδρούν. Η ατμόσφαιρα αρχίζει και γίνεται αποπνικτική εδώ, με τους εργαζόμενους να σταθερά τουλάχιστον να λένε ότι δεν πρόκειται να κάνουν βήμα πίσω. Ας έρθει ο Πρωθυπουργός της χώρας που τα υποσχέθηκε εδώ στην Κομωτινή να μας αντιμετωπίσει και να δει αυτούς τους εργαζόμενους τους οποίους κοροϊδεύει και δουλεύει εδώ και τόσο καιρό. Υπάρχει νόμος του κράτους που δεν υλοποιείται. Όταν μας είδε στη Θεσσαλονίκη, μας είπε ότι το θέμα της Ενωμένης Κλωστοϊφαντουργίας έχει λυθεί. Έχουν περάσει 4 μήνες και είμαστε απλήρωτοι εξαθλειωμένοι 24 μήνες και αυτοί ξέρουν να τρώνε τα λεφτά του ελληνικού λαού. Ας έρθει να μας κοιτάξει τα μάτια και να μας πει την αλήθεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για να μην γίνουν κάποιοι νόμοι που ψηφίστηκαν, εμείς βγαίνουμε για να τηρηθεί ο νόμος που ψηφίστηκε. Ας αυτό πούμε ότι οι νόμοι στην Ελλάδα δεν τηρούνται. Ψηφίστηκαν και υπογράφηκαν από τον Πρωθυπουργό και από τρεις υπουργούς. Ας μας πούνε ότι οι νόμοι στην Ελλάδα δεν τηρούνται. Εμείς έχουμε το Προεδρείο να μιλήσουν. Γιατί? Όχι, γιατί. Γιατί μας ανάγκασαν να έρθουμε εδώ και μας έκλεισαν πιο πάνω. Γιατί δεν μας άφησαν να περάσουμε ειρηνικά. Συναδέλφοι που είναι, πήγανε μέσα. Πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή μαζί μας. Και αύριο θα είναι και αυτοί μαζί, σαν και εμάς εδώ, απλήρωτοι. 24 μήνες χωρίς λεφτά, χωρίς δουλειά και οι ίδιοι τους ούτε μία μέρα χωρίς λεφτά. Να παραιτηθούν όλοι από εκεί που είναι. Δεν τρέπεται που ήρθε μετά από ένα χρόνο. Ενώ εξήγηλε καλή δουλειά στα εργοστάσια μας. Δεν τρέπεται. Η Κατσέλη ήρθε στο εργοστάσιο και μας ευχήθηκε καλή παραγωγή. Πού είναι η παραγωγή? Τίποτα, τίποτα,